Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή διεξήχθη το δεύτερο Santa Run στη Λάρισα το απόγευμα της Παρασκευής με εκατοντάδες συμμετοχές πολιτών που φόρεσαν τη στολή του Άι Βασίλη και περπάτησαν για καλό σκοπό. Η διοργάνωση του Santa Run Nation Λάρισα είναι ένας περίπατος στην πόλη με συμβολικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στον οποίο οι συμμετέχοντες είναι ντυμένοι με στολές του Άι Βασίλη. Το Santa Run Nation είναι μια διοργάνωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Λάρισας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την αγορά των στολών από τους συμμετέχοντες στο Santa Run Nation θα διατεθούν από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Λάρισας για την αγορά στρωμάτων ειδικών προδιαγραφών για την Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Το δεύτερο Santa Run Λάρισα και πάλι πάρα πολύ καλός ο σκοπός. Τα έσοδα θα διατεθούν για την Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, μας προλαβαίνετε. Θα ξεκινήσουμε σε λιγάκι και ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Για καλό σκοπό. Μηνύματα χαράς, αισιοδοξίας, φιλανθρωπίας. Ενώνουμε την πόλη, ενώνουμε το όρομα, την αισιοδοξία, τη φιλοδοξία. Όλοι μαζί, καλή χρονιά, πάντα μαζί, ενωμένοι. Με κόκκινο σκούφο και ο νέος δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Η Λάρισα βάζει σήμερα το δικό της λιθαράκι στην προσπάθεια για την καταπολέμηση του καρκίνου και δείχνει έμπρακτα τη συνεισφορά και τη συμβολή της στην προσπάθεια των συνανθρώπων μας, μικρών και μεγάλων, στην καθημερινή μάχη που δίνουν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα υγείας που έχουν. Εγώ θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, να ευχαριστήσω τους χορηγούς, τις εταιρείες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και να δηλώσω ότι ο Δήμος Λαρισαίων και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Η πομπή των Αγίου Βασίλειδων κατέληξε στο Μήλο του Παπά, όπου είχε στηθεί ένα όμορφο πάρτι με μουσική και χορό. Οι παρευρισκόμενοι, αφού αντάλλαξαν ευχές, ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά.